Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα την Παιδογκολογική Κλινική επισκέφτηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μοίρασε δώρα στα παιδιά, ενώ στη συνέχεια συναντήθηκε με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου προκειμένου να ακούσει τα προβλήματά τους. Μία στις τρεις κλινικές στην Κεντρική Μακεδονία κινδυνεύει με αναστολή λειτουργίας. Η κάλυψη σε αναισθησιολόγους είναι της τάξης του 53%, όταν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα είναι στο 72%. Ένα οριζόντιο πρόβλημα που όμως κλιμακώνεται στην τρίτη και τέταρτη, είπε. Τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού είναι σημαντικά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω από την πλευρά μου τους γιατρούς, τους νοσηλευτές που κάνουν αγωνιώδεις προσπάθειες, ιδιαίτερα στο παιδογκολογικό νοσοκομείο, για την ενημέρωση που μας έκαναν οι υγειονομικοί για τα προβλήματα που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Για μας προτεραιότητα είναι η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Για μας προτεραιότητα είναι το μόνιμο προσωπικό. Ένα ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας, το οποίο θα αντιμετωπίσει τα τεράστια ζητήματα που υπάρχουν και στα αστικά κέντρα και στην ελληνική περιφέρεια, αποκλιμακώντας την πίεση που δέχονται τα δημόσια νοσοκομεία, όπως συνέβη την περίοδο της πανδημίας. Και βέβαια, αιτήματα για κίνητρα. Σημαντικά κίνητρα σε ειδικότητες, όχι μόνο αναισθησιολόγους και άλλες ειδικότητες. Κίνητρα στους νοσηλευτές. Και για μας δεν είναι μόνο το οικονομικό ζήτημα που πρέπει να υπάρχει, διότι οι μισθοί είναι πολύ χαμηλότεροι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με αποτέλεσμα χιλιάδες υγειονομικοί να φεύγουν για εργασία στο εξωτερικό, είναι και τα βαρέα και ανθυγινά. Γι' αυτό έχουμε καταθέσει και στο παρελθόν τροπολογία, θα καταθέσουμε ξανά και καλούμε την κυβέρνηση να στηρίξει αυτό το δίκαιο αίτημα. Δυστυχώς, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν πιστεύει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σήμερα είχαμε τη χαρά να μας επισκεφθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μας. Τον ενημερώσαμε για όλα τα προβλήματα. Επισκέφθηκε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι ναυαρχίδα της Βορείου Ελλάδος. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι τέσσερα νοσοκομεία σε ένα. Παιδιατρικό, γυναικολογικό, κέντρο μεταμοσχεύσεων και γενικό νοσοκομείο. Του παραθέσαμε, του εκθέσαμε όλα τα προβλήματα και ζητήσαμε τη στήριξη, την διακομματική στήριξη από όλους, ώστε να μπορέσουμε να ενισχυθούμε και να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες. Τα προβλήματα που αναφέραμε ήταν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού που έχουμε στο νοσοκομείο σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. Πάνω από 30-40% είναι στο νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, σε όλες τις υπηρεσίες, σε όλους τους τομείς των εργαζομένων. Αναφέραμε για τη μεγάλη προσέλευση των ασθενών στις εφημερίες, που είναι πάνω από 1.200-1.300 ασθενείς προσέρχονται, και ακόμη το ότι θα πρέπει να ενισχυθούν τα περιφερειακά νοσοκομεία, γιατί δεχόμαστε όλοι από όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας ασθενείς στις ημέρες εφημερίας. Αναφέραμε για τα προβλήματα που υπάρχουν στα χειρουργικά τραπέζια, το ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν και αυτά λόγω έλλειψης προσωπικού και αναισθησιολόγων, αλλά και όλων των άλλων κατηγοριών. Αυτά ήταν. Πώς είναι τα πράγματα? Έχει η αύξηση? Υπάρχει γενικότερη έξαρση σε όλη την Ελλάδα με τον COVID, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε και τα μεγάλα προβλήματα και με τις διάφορες άλλες ιώσεις. Στις 6 το απόγευμα, ο κ. Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει διευρυμένη σύσκεψη με τη συμμετοχή και των δύο νομαρχιακών επιτροπών Α και Β Θεσσαλονίκης.